Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο πρώτο βίντεο του Χαραλαμπιακού στο FIFA 23. Έχει κυκλοφορήσει εδώ και μερικές μέρες το FIFA 23. Έχουμε ήδη 5-6 μέρες που παίζουμε και μπορώ να πω ότι είμαι πάρα πολύ hype για το νέο Χαραλαμπιακό, για τη νέα ομάδα και για το νέο παιχνίδι. Γενικά έχω παίξει αρκετές ώρες ήδη, έχουμε κάνει και δύο πολύ καλά στριμάκια μέχρι τώρα. Μέχρι στιγμής το game με κρατάει πολύ hype και από άποψη content αλλά και από άποψη gameplay. Γενικά μ' αρέσει και αυτό είναι πολύ καλό. Πάμε λοιπόν πρώτα να δούμε τι έγινε στα πρώτα δύο στριμάκια FIFA 23, έτσι να πάρετε ένα γρήγορο recap. Βέβαια να πω ότι στο πρώτο stream είχαμε μεγάλο θέμα με το μικρόφωνο. Θα το υποστείτε λίγο αυτό, έτσι να δείτε λίγο το κύριο ζουμάκι από τα πρώτα δύο streams. Τι καλά πράγματα βγάλαμε. Και ειδικά στο πρώτο stream έγινε κάτι insane στο πρώτο stream. Οκ, μάτι από 84, λίγο φοντεράκι έτσι. Πάμε 75 plus εδώ. Ωπα ρε, inform ήταν ρε το σκύπαρα κατά λάθος. Οκ, Ντομίνγκος Ντουάρτε. Μπάουμαν. Πότα που δεν ανάβουμε. Κοίτα. Α! Ρε αυτό πρέπει να πάει ρε μαλάκες. Δεν θα πάει. 30 κάπα πάει ρε μαλάκα. Δείξε ένα γουκαουτάκι. Φιρμίνο. Οκ. Πάμε κάτι καλό. Δείξε μου Κορέα. Show me Korea. Αγγλία. LM, oh, who the fuck. Αυτόν έβγαλε και ο Χάρης ρε μαλάκα. Rigged. 80 plus, καλό είναι αυτό. Ένα γουκαουτάκι πρέπει να το δούμε από 3. Δεν πρέπει. Είναι γουκαουτάκι. Και δεν το κατάλαβα μέχρι να φτάσει και το rating. Τέλεια. Δεύτερο γουκαουτ είναι αυτό το pack. Δέξει έναν informer για λίγο να έχεις πει. Τσεράρτ Μορένο ρε μαλάκα. Κορέα. Μία κάρτα ήθελα! Αποκλείεται ρε μαλάκα! Καλά FIFA 23 που τ***ες! Καλά FIFA 23! Καλά να περνάτε! Το τρώγα σε μερνητό! Inform, Κορέα. Όχι, να δεν πέρα καλά. Mario Rui. Νομίζω Quick Sell Inform είναι αυτό το X. Welcome κιόλας στο μεταξύ, γιατί έχουμε και να στριμάρουμε ένα μήνα έτσι, δηλαδή πριν από το... Lego! Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τι συνέβη μόλις μου. Και κουαδράδο μέσα. Οκ, Μέντι πάρα πολύ δυνατό και νομίζω ότι πάει κιόλας τώρα. Δεν ξέρω αν θα τον πουλήσω βέβαια τώρα. Μπορεί να τον κρατήσουμε να τον πουλήσουμε πιο πολύ. Όπως είδατε λοιπόν, δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει σε καμία περίπτωση καλύτερα η πρώτη μέρα στο FIFA 23. Βγάλαμε μία από τις πιο ακριβές κάρτες στο game. Την πιο ακριβή Team of the Week κάρτα βασικά. Τον Son Inform. Ο οποίος τη στιγμή που τον βγάλαμε πήγαινε κοντά στα 500 χιλιάρικα. Πλέον έχει πέσει κοντά στα 400. Αλλά πέρα από το Son Inform, βγάλαμε και άλλες πόσες ακραίες κάρτες. Όπως τον Κουντέ, ο οποίος πήγαινε κοντά στα 100 χιλιάρικα. Τον Ντεμπελέ, ο οποίος πήγαινε γύρω στα 100 χιλιάρικα. Και πολλούς ακόμα που κάποιους τους πουλήσαμε. Κάποιους τους κρατήσαμε. Γενικά φοβερή πρώτη μέρα για το FIFA 23. Ξεκινήσαμε με πάρα πολύ δυνατό και coin boost, αλλά και έτσι ωραία πράγματα για το club για να μπορούμε να παίξουμε. Και φτιάξαμε έτσι και μια πρώτη αρχική squad. Όμορφα. Οκ. Και μετά από ακόμα 2-3 μέρες κάναμε ακόμα ένα στριμάκι αφού είχα μαζέψει πάρα πολύ πράγμα για να ανοίξουμε πάρα πολλά packs για την πρώτη Ones to Watch ομάδα, η οποία είναι αυτή που βλέπετε μπροστά μας με Λεβαντόφσκι, Μανέ, Χάλαντ, Ρούντιγκερ, Ντιμπαλά, Χεσούς, Άντονι, Νούνιες, Σλότερμπεκ, Τσουαμενί, Τολισό και Άνταμς. Πολύ ωραία Ones to Watch, έχει πολύ ενδιαφέρουσες κάρτες. Είχαμε κρατήσει πάρα πολλά packs για να ανοίξουμε, καθώς είχαμε και το Ones to Watch pack που είχαμε από το pre-order του game. Οπότε πολύ πράγμα, πάρτε να δείτε τι έγινε και στο δεύτερο μας στριμάκι. Walkout, Milinkovic, Savage. Kovacic, καλό, 84, θέλουμε πολλούς τέτοιους να είναι. Θα μπορούσε. Οκ, μπρο. Δείξαμε κάτι καλό. Οκ. 88 Μπερνάρντο Σίλβα. Φόντερ είναι. Αλλά το θέλουμε το φόντερ για το Ράσφορντ. Έτοιμοι για το Ones to Watch Pack.
Γαλλία. What the fuck is this? Και δεν είχα σκεφτεί τι έχει Γαλλία. Αλλά και μπαγκαρισμένο βγήκε και είναι και το λισόρο μάλλον. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τα πρόμο. What we good? Dude, this is Chan. Emre Chan. Έλα. Τα κορώνω. Οκ. Θεός που είναι striker, ρε. Καλό είναι. Στα αριστερά πήγε. Οκ. Καλό είναι. Είναι walkout, είναι Martinez. Lego. Wants to watch. Έλα ρε μα. Δείξε έναν wants to watch τώρα. Μουνιάιν τώρα. Η αλήθεια δεν πήγε τόσο καλά όσο το πρώτο pack opening. Εντάξει, δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε σε τέτοιους ρυθμούς. Αλλά είδαμε κάποια ωραία πραγματάκια. Το One to Watch pack μας απογοήτευσε λίγο. Αλλά λίγο πολύ έχουμε φτάσει πλέον εδώ. Κάναμε και τον Rashford τον Player of the Month όπως θα είδατε. Ο Sono Inform, παρόλο που είναι tradable, τον κρατάμε και παίζουμε μαζί του γιατί πραγματικά είναι φανταστικός. Τον βάζω σαν μοναδικό striker σε 4-2-3-1 και είναι insane. Ο Rashford μέχρι στιγμής μου αρέσει αρκετά. 17 match, 5 goal, 6 assist. Δεν είναι και τρομερά, αλλά παίζει σαν LM στην ουσία. Γενικά είναι γρήγορο. Είναι εντάξει, δεν είναι και τόσο insane όσο θα έπρεπε μια πρώτη special κάρτα του Rashford. Αλλά είναι καλός, τον κρατάμε για την ώρα, θα δούμε. Η χρυσή κάρτα του Dembélé που τον βγάλαμε untradeable. Γενικά παίζει πολύ ωραία, δηλαδή θα έλεγα ότι είναι πιο ωραίος από τον Rashford, τον Player of the Month μέχρι στιγμής. Και σαν cam, πριν παίζαμε με τον Foden, μέχρι το τελευταίο stream είχαμε τον Foden σαν cam, ο οποίος ήταν ok, αλλά ήθελα κάτι παραπάνω στο κεντρικό μου cam. Και έτσι πήραμε τον Nkunku που δώσαμε 140 χιλιάρικα, αλλά μέχρι στιγμής πραγματικά είναι φανταστικό. Αν και επίσης έχουμε και έναν Rooney εδώ πέρα, σαν loan, τον οποίο χρησιμοποιήσει αρκετά ήδη και έχουμε άλλα 8 μάτς μαζί του. Τον αυτούς πήραμε για 23 μάτς. Μπορούμε και σήμερα να τον βάλουμε, αλλά προτιμώ να τον κρατήσω για το γουλού. Στα CDMs τώρα παίζω με Ζακάρια, ο οποίος έχει μια πολύ ωραία καρτούλα και μέχρι στιγμής μου έχει βγει. Δεν είναι καθόλου άσχημος ο Ζακάρια. Έτσι, πολύ starter κάρτα, αλλά για την ώρα δεν έχω κάτι καλύτερο να βάλω και κάνει τη δουλειά του υπέροχα. Το ίδιο ακριβώς μπορώ να πω και για τον Καμαβίνγκα, με τον οποίο έχω λίγα μάτς, αλλά οκ, κάνει τη δουλειά του. Πολύ γρήγορος δεν είναι, αλλά για αρχή κάνει τη δουλειά της, μας δίνει και λίγο τα links που χρειαζόμαστε για να είναι όλοι σε τρία πέρα από τον Nkunku και τον Klaus. Και πάμε και στην άμυνα. Left back έχουμε πάρει τον Malassi από τον πήρα για 8.800. Που εντάξει, οκ, okay, είναι σχετικά γρήγορος. Είναι μια οκ okay κάρτα, τίποτα ιδιαίτερο. Μας δίνει τα prem link που θέλουμε και είναι κομπλέ. Μπορεί να πάρουμε κάτι καλύτερο σε άλλη φάση. Δεν θέλω να δώσω πάρα πολλά coins τώρα για τα fullbacks, για μέτρια κιόλας fullbacks. Από δεξιά έχουμε τον Klaus. Ίδια φάση, ένα χιλιάρικο τον πήρα. Τίποτα φοβερό, δουλεύει. Είναι ok, τον κρατάμε μέχρι να πάμε για κάτι πολύ καλύτερο. Και στα center back έχουμε δύο πάρα πολύ δυνατά center back. Έχουμε τον Gundé, τον οποίο βγάλαμε από το πρώτο pack opening untradeable και εννοείται πως θα έμπαινε στη squad. Είναι από τα καλύτερα συμπή στο παιχνίδι, θεωρώ. Βλέπετε και την κάρτα του, 84 pace, 85 defending. Τερματισμένη κάρτα για αρχή του game. Νομίζω ότι πάει ακόμα γύρω στα 100 χιλιάρικα, αν δεν κάνω λάθος. Πάει 75 χιλιάρικα και πραγματικά και μέσα στο game είναι φανταστικός. Αλλά ακόμα πιο φανταστικός είναι ο Κουλιμπαλί που αγόρασα. Τον πήρανε 95 χιλιάρικα, είναι λίγο τσιμπι. Αλλά πραγματικά σας το λέω, είναι φανταστικός. Το defending του είναι ακραίο. Πραγματικά δεν περνάει κανένας και τίποτα άμα είναι κοντά ο Κουλιμπαλί. Με το stamina έχουμε λίγο θέμα, ότι λίγο ψιλοπεθαίνει, αλλά οκ. Okay, κατά τα άλλα είναι φανταστικός. Μας έδινε και τα prem links που θέλαμε και το Chelsea link που θέλαμε. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η αρχική μας squad, η squad της πρώτης εβδομάδας. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δυνατή squad για πρώτη εβδομάδα. Για τον Mendy επίσης δεν μίλησα καθόλου, τον οποίο τον βγάλαμε επίσης untradeable και οκ, okay, είναι κομπλέ. Είναι κομπλέ, γενικά βγάζει πράγμα. Αρκετά δυνατός θα έλεγα, αρκετά δυνατός, τον κρατάμε για την ώρα. Και αυτή είναι η squad μας. 31 στα 33 chemistry, το οποίο είναι τούμπανο, δεν θες παραπάνω, δεν σε ενοχλεί και τόσο να έχεις δύο παίκτες σε δύο chemistry αντί για τρία, δεν είναι σαν το περσινό, ας πούμε, δεν είναι ότι τώρα είναι σαν να έχω 98 chemistry, ας πούμε. Έχω 5 πακάκια που το ένα είναι πολύ δυνατό, θα κρατούσα για επόμενο stream, αλλά λέω εντάξει, είναι πρώτο βίντεο FIFA 23, ας ρίξουμε και μερικά πακάκια έτσι. Έχουμε λίγα έτσι πολύ mid. Πάμε να τα ανοίξουμε τώρα στο βίντεο μπάσκετ και δούμε τίποτα έτσι όμορφο. Και μετά να παίξουμε για λίγο. Ruben Neves, Coquelin, 2 Rare Gold Players Pack. Για να δούμε. Καλό, Striker. Και δεν ξέρω τα walkout τώρα και throw bait μέχρι και μεγάλο Striker 79. Rare Players Pack και Jumbo Rare Players Pack. Ένα 50k και ένα 100k pack. Πάμε να δούμε. Από ένα objective ήταν που το έκανα off camera. Inform είναι. Ποιος είναι, Eriksen. Οκ. Okay.
Έριξεν in form. Δεν είναι πολύ καλός γιατί είναι πάρα πολύ αργός. Ο Σίμεν από πίσω, ο οποίος νομίζω ότι είναι decent η κάρτα του. Και πάμε και στο 100k pack να δούμε κάτι ωραίο έτσι πριν δείτε την ομάδα να παίζει. Ίσως να βγάλουμε και κάτι που να μπορεί να παίξει. Gold είναι. Πορτογάλος CF είναι ο Diogo Jota, ο οποίος δεν είναι άσχημος βέβαια. Diogo Jota, Gerard Moreno, Berard Torres, Endika. Οπότε εντάξει, δεν άλλαξε κάτι στην ομάδα. Αν και ο Jota, θεωρώ ότι για αυτή τη φάση του game είναι αρκετά decent καρτούλα. Οπότε εντάξει, σίγουρα μένει στον πάγκο, αλλά είναι πολύ ωραίο super sub θεωρώ για cam. Όπως βλέπετε, ακόμα δεν έχουμε ξεκλειδώσει καν το Foot Champions. Θέλουμε ακόμα 200 κάτι πόντους από rivals και έχω ήδη παίξει αρκετά rivals για να φτάσουμε μέχρι εκεί. Το πρώτο μας λοιπόν weekend league θα είναι το σουκού που μας έρχεται τώρα. Όσοι θέλετε να μπείτε, θα στριμάρω στο Τρόβο. Link υπάρχει στο description για το Τρόβο. Δεν θα κάνω φέτος τόσα πολλά stream όσα έκανα πέρυσι. Θα προσπαθήσω να κάνω 2 με 3 τη βδομάδα. Ίσως έτσι για να κάνουμε keep up με την ομάδα και να κάνουμε αρκετά πραγματάκια. Αλλά το πρώτο γουλού θα το προσπαθήσω να το στριμάρω και ολόκληρο. Έχουμε και πολλούς loan έτσι που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να κάνουμε τούμπαν η ομάδα. Οπότε θέλω έτσι να το γουστάρουμε full αυτό γουλού. Πάμε να παίξουμε ένα rivals ματσάκι για την ώρα. Μπορεί να παίξουμε και ένα δεύτερο, αν πάμε καλά. Και να δείτε έτσι και λίγο το gameplay. Έβαλα εδώ και μια φανέλα ό,τι πιο κοντά βρήκα σε μπαμ. Φέτος έφυγε το loading screen και τις ομάδες αναγκαστικά τις βλέπεις έτσι άμα θέλεις να τις δεις. Χάλαντ έχει μπροστά που είναι πολύ σκληρό και ο Ντίαζ είναι πολύ καλός που έχει. Για να δούμε. Είμαι αυτή τη στιγμή division 7 και πάμε για 6 γενικά. Αυτή είναι η φάση. Όμορφο. Ντεμπέλε, όμορφο. Δείτε εδώ έκρηξη. Όμορφη πάσα. Όχι ρε Ράσφορντ. Ράσφορντ δεν μπόρεσε. Ωπα ρε μάλλα. Πώς τρύπωσε εκεί ρε γα***το. Ενκούκου. Στο Σον. Ντεμπέλε. Σον. Ενκούκου. Α, όχι ρε μότο. Όπου είναι δύσκολο να ξεφύγεις έτσι ξαφνικά από την άμυνα φέτος. Επειδή είναι έτσι λίγο πιο αργό το τέμπο, δεν μπορεί να κάνεις αυτές τις εκρήξεις έτσι και να πεταχτείς ανάμεσα από δύο αμυντικούς τόσο εύκολα. Έλα ρε μάλα Χάλαντ. Μάλα δεν χάνει την μπάλα. Δεν γίνεται αυτό που έκανε τώρα. Θα το γυρίσουμε, μην αγχώνεστε. Δεν πρόκειται να το βαρέσει, θα το δώσει το Χάλαντ. Δεν γίνεται, απλά με σπαμάρει με το Χάλαντ αυτή τη στιγμή. Μαλάκα, θα πάρω Χάλαντ, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. Όχι, θα το γυρίσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Απλά πρέπει να καουντεράρουμε το Χάλαντ κάπως. Όμορφο, Σον. Δείξε εδώ, όπα ρε μαλάκα, πάνω στον παίκτη μου τελώς πήγε. Τα μαβίγκα. Όμορφο είναι. Αχ, ρε γαμότο. Έφυγες, μπράβο ρε Ντεμπέλε. Μπράβο ρε Ντεμπέλε, πάρτο. Ρε μαλάκα, δεν γίνεται, δεν μπορώ να βάλω γκολ. Δεν μπορώ να μου βάλει άλλο γκολ όμως. Απλά είχε μια έκρηξη εκεί πέρα στα πρώτα 15 λεπτά με το Χάλαντ. Τώρα τέλειωσε. Απλά θα μένει να βάλω εγώ 4. Έφυγες, Ντεμπελέ. Άντε, μισού. 4-1, δεν με νοιάζει, θα γυρίσει ρε μαλάκα. Δεν αξίζει να βρίσκεται εκεί. 4-1 ημίχρονο, αλλά το νιώθω ότι μπορώ να το πάρω. Αλήθεια, τίποτα. Απλά ό,τι έχει βαρέσει έχει γράψει. Αλήθεια. 5 σουτ έχει 4 γκολ, ρε μαλάκα. Εντάξει, χαρτί με. Μαλάσια πίσω. Πάμε. Γιατί εκεί ρε βλάκα. Πόσο χαζό είναι, ρε μαλάκα. Ο άλλο χάμε είναι ελεύθερο και πήγε και έδωσε τον κλεισμένο. Καλό είναι. Γαμί σου. Καλό είναι. Πάρτιν αν είναι δυνατόν. Δυστυχώς δεχτήκαμε πανηγυρική ήττα στο πρώτο μάτς που είδατε. Και είναι κρίμα γιατί γενικά η ομάδα μου είναι φοβερή. Αλήθεια. Σον. Εάντε ρε Σον, εάντε. Τώρα παίζει να νομίζω ότι τέλειωσε και τώρα πρέπει να το πιάσουμε στον ύπνο. Ένα τώρα σε αυτή τη φάση και όλα γίνονται. Είμαι Ζώτα. Όμορφο, καλό είναι! Φοβερή φάση ήτανε, δεν μπορεί να το χάσαμε τώρα αυτό. Πάρτο. Τίποτα, δεν μπαίνει τίποτα ρε. Τα έχουνε παίξει, δεν θέλω να βάλουν τίποτα. Ζώτα, είπαμε. Δες εδώ ρε, 15-3 λέει. Αυτό το μάτς θα μπορούσαμε άνετα να το έχουμε πάρει κάτι. Έστω μια ισοπαλία ρε. Δεν μας ήθελε πολύ. Παραπάνω τελικές είχα κιόλας. Είχε παραπάνω expected βέβαια, είχε πιο καλές τελικές. Θα πάμε άλλο ένα όμως γιατί δεν θέλω να το αφήσουμε σε ήττα. Γιατί πιστεύω ότι η ομάδα μου πραγματικά είναι πολύ ωραία και θέλω να τη δείτε έτσι να κερδίζει. Για να δούμε τι έχουμε. Η Μαρία Ζώτα Κιέσα μπροστά. Μάλιστα. Okay. Καλή ομάδα, δεν έχει Χάλαντ. Καλά είμαστε. Καλά, έφαγα. Καλά, και ευτυχώς έκανε power shot που είναι άστοχα.
Ωραίο, είναι Rashford. Ναι. Εντάξει, ήμασταν λίγο τυχεροί που έτυχε να πάει εκεί η μπάλα μετά το tackling. Αλλά τι να κάνουμε τώρα. Σον, όχι. Πόσο καύλα όμως, ρε μαγκές, που κλείσαμε το προηγούμενο FIFA με μια τρομακτικά ωραία κάρτα του Σον εκεί. Τον είχα βάλει βασικό. Είχαμε γουστάρει γάματα. Τον είχα λατρέψει αλήθεια στο τέλος του FIFA το Σον. Και ερχόμαστε FIFA 23 και πρώτη μέρα βγάζουμε Inform Σον, ρε μαγκές. Και τον βγάλαμε day one στην Inform του, ρε μαγκές. Δεν συμβαίνουν αυτά. Σον, νάτος. Νάτος ο Σον. Νάτος ο Σον, γι' αυτό το θέλουμε το Σον. Ήρεμα. Είναι δυνατό να παίρνεις τόσο χρόνο για να κάνεις τέτοια παπαριά, δηλαδή. Ρε μαλάκα, αυτό από τη μαλακία του άλλου ήταν, δηλαδή. Δεν ξέρω και ο Κουντέ ήταν, ποιος ήταν εκεί. Α, φάουλ σε πολύ καλό σημείο. Απλά η αλήθεια είναι δεν ξέρω να τα βαράω ακόμα. Δεν ξέρω να τα βαράω ακόμα, αλλά για να δούμε. Αλήθεια δεν ξέρω να τα βαράω ακόμα, δεν ξέρω πώς μπήκε. Ίσως και πλέον να ξέρω. Όχι ρε μαλάκα. Δες πώς με πέρασε εκεί. Όχι ρε μαλάκα. Τώρα ρε μαλάκα, με κάνουν έτσι. Έλα, Ντεμπελέ. Όχι ρε Ντεμπελέ, βάλ το ρε μαλάκα. Έχουμε ημίχρονο. Μπορούμε να το κερδίσουμε αυτό και πρέπει να το κερδίσουμε βασικά, γιατί θα είναι πάρα πολύ κρίμα να μην το κερδίσουμε. Πολύ balanced match βέβαια, είσαι τελικές, κοντά τα expected. Ωρε μαλάκα, πάλι καλά, ο Μέντι μας έσωσε εδώ. Όχι ρε μαλάκα, τι έβαλε εκεί, αν είναι δυνατόν. Είχαμε πριν το Χάλαντ, έχουμε τώρα τον Κιές, μαλάκα, που έχει γίνει, δεν ξέρω κι εγώ τι. Μπράβο, καλό είναι. Φάουλ σε καλό σημείο. Τώρα θα φοβηθεί ότι θα το πάω για απευθείας. Οπότε εδώ θα φάει το bait. Γιατί ρε μαλάκα είχε παίκτη. Μπράβο Σον. Ναι ρε Σον. Ναι ρε Σον. Αυτός είναι ο Σον που θέλουμε. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Πολύ καλό για Rashford. Πολύ καλό για το Rashford. Και 5-4 είμαστε μπροστά. Τι μάτς είναι αυτό ρε μαλάκα. Μπράβο, πολύ ωραίο. Φύγαμε Rashford. Δεν μπορούμε να φύγουμε Rashford, δεν είμαι πολύ γρήγορος φέτος. Πάρα πολύ ωραίο. Όχι. Αλλαγές τώρα. Ο τώρα να διώξω το Σον όμως. Δεν γίνεται ρε φίλε. Λοιπόν, θα βάλουμε σίγουρα Gakpo στο Cam, Diaby στο Dembélé. Άντε πάμε και ζώτα στο Σον. Καλό είναι Diaby, φρέσκος. Φρέσκος Diaby. Όχι ρε μαλάκα. Μα Diaby όμως μαχητής εκεί έτσι. Δεν το άφησε ποτέ. Πάρ' το. Κουντέ. Ω, καλό ήτανε. Λίγο πιο κλειστά θέλει. Εδώ και μπήκε. Γκολ είναι αυτό. Γκολ είναι. Κουντέ. Μαλάκα δες εδώ. Ωραία, θέλει λίγο πιο πίσω μάλλον. Θέλει εκεί. Εκεί ακριβώς θέλει. Δες το. Rashford. Ωρε μαλάκα. Τι γίνεται. Δεν γίνεται. Θα μπει ρε καργά ή γρήγορα. Diaby, εντάξει, ο Diaby. Φρέσκος as fuck. Δες το. Δες το. Πέναλτι. Αλλά θα μπαινε αυτό ρε μαλάκα. Λοιπόν, ποιος το πάρει. Ο Rashford το πάρει. Αλλά δεν βάζω δύναμη στα πέναλτι. Μπερδεύομαι και απλά το πατάω όταν φτάνει εκεί. Αλλά πάμε μια κατοχή, μια επίθεση. Ένα ακόμα γκολάκι έτσι για τα vibes. Έλα ρε μαλάκα. Πόσες κόντρες πήρε. Ω, θα το φάμε κιόλας. Τίποτα. Όλα καλά. 6-4 λοιπόν, εύκολη νίκη. Εντάξει, δεν ήταν τόσο εύκολη, είναι αλήθεια. Φάγαμε και πολλά γκολάκια. Αλλά εντάξει, όχι, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω τίποτα. Δεν έκανε τίποτα ο φίλος. 7 τελικές παραπάνω και πήραμε τη νίκη. Συν 50, επόπου θέλει ακόμα αρκετά μάτσε ρε μαλάκα να μπορούμε να παίξουμε playoffs. Θέλει grind, καλό. Αλλά εντάξει, θα τα παίξω. Είδατε λίγο πολύ την ομάδα, είδατε πως παίζει. Είναι πάρα πολύ ωραία ομάδα. Αλήθεια, μ' αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι πραγματικά φανταστική. Και αλήθεια, πιστεύω ότι δεν είδατε πάλι πάρα πολύ αντιπροσωπευτικά match. Θα μπορούσατε να δείτε για ακόμα καλύτερα match. Είναι αλήθεια, ελάτε σε στριμάκια. Ειδικά τώρα που θα έχουμε και το πρώτο μας γουλού. Στο πρώτο γουλού σας θέλω όλους μέσα. Έτσι λίγο να δώσετε ένα ωραίο vibe. Να σαπορτάρετε για να πάμε έτσι για ένα καλό rank. Εντάξει, δεν νομίζω ότι μπορούμε να πάμε για. Εντάξει, μπορεί να προσπαθήσουμε και 14 νίκες, ξέρω εγώ. Νομίζω ότι θα είναι πολύ δύσκολο στο πρώτο γουλού, ειδικά. Θα δούμε. Αυτά. Σας περιμένω. Τα φιλιά μου.